Hey guys, τι κάνετε, ελπίζω να είστε καλά. Το σημερινό βίντεο δεν θα είναι ένα συνηθισμένο βίντεο και θα καταλάβετε στην πορεία γιατί. Ίσως κάποιοι από εσάς να έχετε καταλάβει ήδη για τι θέμα πρόκειται να μιλήσω. Σίγουρα όχι όλοι πάντως, γιατί το συγκεκριμένο βίντεο που θα σας μιλήσω δεν έχει γίνει viral, ακόμα τουλάχιστον είναι θέμα χρόνου να γίνει viral πιστεύω. Όταν το κοίταξα είχε γύρω στις 12.000 προβολές, αν δεν κάνω λάθος. Ένα νούμερο που είναι υπερβολικά μικρό, έτσι. Υπερβολικά μικρό σε σχέση με προβολές που έχουν κάποια άλλα βίντεο, ας πούμε, έτσι. Απλώς θέλω να παρατρύνω όλους τους YouTubers επειδή πλέον έχουμε έναν αλφα κόσμο να μας ακολουθεί οι περισσότεροι. Είναι καλό να προσπαθούμε με την πρώτη ευκαιρία να προβάλλουμε κάτι καλό και να προσπαθούμε να περάσουμε ένα καλό μήνυμα. Τουλάχιστον εγώ έτσι το βλέπω. Όταν έχω κάποιον κόσμο να με ακολουθεί, το νιώθω σαν υποχρέωση. Βασικά, όχι υποχρέωση. Υποχρέωση είναι κάτι που το κάνει σαν αγκαρία. Δεν το κάνω καθόλου σαν αγκαρία. Το έχω σαν. Δεν ξέρω, το έχω ανάγκη. Έχω ανάγκη να περάσω ένα καλύτερο μήνυμα τέλος πάντων και το συγκεκριμένο βίντεο, ο τρόπος που τελειώνει, μπορεί να μας μεταφέρει ένα καλό μήνυμα. Ας μην χάνουμε άλλο χρόνο όμως και ας περάσουμε στο βίντεο που θέλω να σας δείξω. Οφείλω να σας προειδοποιήσω ότι είναι από τα βίντεο που θέλεις να πατήσεις pause και να γυρίσεις το χρόνο πίσω και να βρεθείς εκείνο το σημείο που γινόταν το συμβάν και να παρέμβεις. Θα βλέπουμε λίγο από το βίντεο και παράλληλα θα σχολιάσω και θα σας λέω τη γνώμη μου, οπότε ας ξεκινήσουμε. Δεν θα ξεκινήσει το τρένο μέχρι να πάει στο τελευταίο βαγόνι. Okay. Δηλαδή σταματάς όλο το τρένο επειδή έτσι σου κάβλωσε ρε αγόρι μου, ξύπνησες μια μέρα, λες θα σταματήσω τρένα εγώ σήμερα. Okay, δηλαδή το ενδεχόμενο να βιάζεται κάποιος να πάει στη δουλειά του, στα αρχίδια σου. Μπορεί κάποιος να χρειάζεται να πάει στο νοσοκομείο και να βιάζεται και να μην έχει άλλο μέσο και να παίρνει το ηλεκτρικό. Υπάρχουν τέτοια άτομα. Τελευταίο. Okay, προσπερνάμε το γεγονός ότι του μιλάει με ένα ύφος ανωτερότητας που δεν καταλαβαίνω καν γιατί το έχει. Ούτε αυτός δεν καταλαβαίνει γιατί το έχει μάλλον. Πρέπει να σου εξηγήσουμε κάτι φίλε security πατάτα. Το γεγονός του ότι ο άνθρωπος είναι από άλλη χώρα δεν σημαίνει ότι είναι καθυστερημένος. Okay. Εσύ πίσω! Βαλίτσα πίσω! Βαλίτσα πίσω! Τελευταίο. Και το ρωτάει πολύ σωστά ο άνθρωπος. Έρχομαι κάθε μέρα εδώ. Ποιο είναι το πρόβλημά σου? Κάθε μέρα χρησιμοποιώ το γαμημένο ηλεκτρικό. Το πρόβλημά σου ποιο είναι εσένα? Εγώ δουλεύω 10 χρόνια και δουλεύω. Κανένα πρόβλημα. Τίποτα. 20 χρόνια. Τι πρόβλημα είναι αυτό? Και τι απάντησε ο security πατάτας? Αιτιολόγησε το λόγο που του είπε να πάει τη βαλίτσα πίσω. Μήπως χρησιμοποίησε διάλογο? You know, διάλογος, ξέρεις. Δεν σου λέει κάτι, οκ. Okay. Να δούμε τι απάντησε. Λόλα να ένα μήλο. Καλά ότι να είναι, εσένα τι σε πειράζει λέει άλλος. Εσένα τι σε πειράζει μου ρε και τι δεν, μα τι δεν καταλαβαίνεις, εσένα τι σε πειράζει τώρα, δηλαδή τον βγάζουν και τρελό τον άνθρωπο ρε φίλε, εσένα τι σε πειράζει τώρα μωρέ, τι δεν καταλαβαίνεις από αυτό το πράγμα, πες μου λίγο, τι δεν καταλαβαίνεις από αυτό το πράγμα. Ψυχραιμία, ψυχραιμία. Πω τώρα, βγάλ' το. Τι σε πειράζει τώρα. Από πίσω τύπος με τρελαίνει ακόμα περισσότερο ρε φίλε, γιατί είναι σε φάση. Έλα μωρέ και εσύ τώρα, τι σε πειράζει μωρέ αγόρι μου, εντάξει μωρέ. Απέλα πήγε ένας άκυρος τύπος μέσα στον ηλεκτρικό και σου μιλάει με το ύφος του αφεντικού σου, ξέρω εγώ, λες και τον ξέρεις από χθες. Δεν έχει ούτε ίχνο σεβασμού απέναντί σου και σε διατάζει να πας τη βαλίτσα σου πίσω χωρίς να σου εξηγεί το γιατί. Τι σε πειράζει αυτό το πράγμα, τι σε πειράζει, θες να μιλήσεις κιόλας? Έλα ρε μαλάκ, πήγαινε πίσω και βούλωσέ το, έλα. Γιατί, πες μου. Και η απάντηση του security πατάτα, ποια λέτε ότι είναι? Drum roll, παρακαλώ. Πολύ σωστά μάτεψατε. Έλα, βγάλτε τώρα, βγάλτε το. Έλα. Πάρτο. Παρατηρήστε λίγο τη γλώσσα του σώματος εδώ πέρα, σας παρακαλώ. Έλα, βγάλτε το. Βγάλτε το. Έλα. Έλα, βγάλτε τώρα, βγάλτε το. Έλα. Πάρτο. Εγώ κάνω κόμμα του σώματος. Τι κάνει, βγάλτε. Εγώ κάνω κόμμα του σώματος. Τι κάνει, βγάλτε. Παιδιά, πώς γνωρίζουμε πώς τον λένε? Κομπλεξικό! Μαλάκα! Ρατσιστή! Λοιπόν, φιλαράκι, εγώ θα σε ονομάσω security πατάτα. Security πατάτα. Αγαπητέ κύριε security πατάτα. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ πέρα ότι έχετε κάποια κόμπλεξη εκατοτερότητας. Αυτό ίσως να οφείλεται στο ότι είστε μίζερος και στο ότι η δουλειά που κάνετε δεν σας κάνει ευτυχισμένο. Αυτό όμως δεν έχει ως αποτέλεσμα να ξεσπάτε πάνω σε άλλα άτομα. Κύριε μαλάκα, κύριε πατάτα, συγγνώμη. Θα σας πρότεινα εγώ, σαν Dr. Noz, να βρείτε ασχολίες που σας κάνουν χαρούμενο. Αλλιώς θα πεθάνετε μίζερος. Βγάλτε το, όχι. Εγώ είμαι. Εγώ τι θέλεις?
Έτσι είμαστε εμείς, ρε παιδί μου, έτσι είμαστε εμείς. Είμαστε large. Άμα πούμε κάτι και ο άλλος φέρει αντίρρηση, τον σπάμε στο ξύλο και του πετάμε έξω με τα πράγματά του, ρε φίλε. Λοιπόν, αυτό είναι το αγαπημένο μου σημείο. Σε αυτό το σημείο, παρατηρήστε λίγο πώς αλλάζει η συμπεριφορά με το που του μιλάει μια άλλη γυναίκα. Το λέει μπροστά, απαγορεύεται. Δεν λέει τίποτα μπροστά. Δεν λέει κάτι μπροστά. Το λέει. Μόνο για ποδήλατα λέει. Το λέει και δεν λέει τίποτα. Όχι, φέρτε την αστυνομία. Τίποτα. Είναι δικό μου. Ναι. Φέρε την αστυνομία, είναι δικό μου. Είναι δικό μου. Είναι δικό μου. Φέρε την αστυνομία. Δεν γράφει τίποτα για μεγάλες τσάντες. Το τρένο χρησιμοποιείται από όλους και όταν έχουν βαλίτσες, οι βαλίτσες μπαίνουν όπου θέλουν. Δεν ενοχλεί κανέναν στο τρένο. Φέρε την αστυνομία. Κουμάντο, κύριε, κάνετε έξω, είστε security, δεν κάνετε μες στο τρένο. Φέρτε κάποιον να πει ότι αυτό απαγορεύεται. Φέρ τον κάποιον. Μπορείς να με ανακατεύσεις. Όχι, δεν μπορώ. Όχι, δεν μπορώ. Δεν ξέρετε τι δουλειά κάνω. Δεν ξέρετε. Τι έγινε, αγορίνα μου, τι έγινε. Don't worry, don't worry. Αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Αυτό ήταν. Καταλαβαίνω ότι οι περισσότεροι από εσάς αυτή τη στιγμή είστε οργισμένοι και είναι απολύτως φυσιολογικό. Θέλω να πω κάποια πράγματα για κλείσιμο. Δεν είναι καλό να τους βάζουμε όλους ένα σακί. Το γεγονός ότι αυτός ο security ήταν μαλάκας, γιατί μαλάκας ήταν, δεν σημαίνει ότι όλοι οι security και έξω είναι μαλάκες. Υπάρχουν και security που είναι σίγουρα καλά άτομα. Δεν είναι όλοι οι security μαλάκες, οκ. Okay? Okay. Δεύτερον, έχουμε τελικά ισότητα ή δεν έχουμε. Είμαστε μπροστά σε χώρα ή δεν είμαστε. Προφανώς δεν είμαστε από ό,τι βλέπετε. Γεγονότα σαν και αυτά συμβαίνουν καθημερινά και συμβαίνουν και πολύ χειρότερα. Πολύ χειρότερα που δεν έχουμε επίγνωση καν. Θέλω να πω ένα μπράβο στη γυναίκα που έβγαλε το βίντεο. Χάρη σε αυτό το βίντεο, αυτός ο άνθρωπος πολύ πιθανό να χάσει τη δουλειά του. Από ό,τι είδα σήμερα, μάλλον έχει χάσει ήδη τη δουλειά του. Και μπράβο, του αξίζει να χάσει τη δουλειά του. Οπότε μπράβο στη γυναίκα που έδρασε με τον τρόπο της. Θέλω να πω μπράβο στον άνθρωπο που υπερασπίστηκε τα δικαιώματά του και είμαι σίγουρος ότι έχει φάει 1 εκατομμύριο ρατσιστικές επιθέσεις αυτός ο άνθρωπος, όπως και πολλοί ακόμα. Θέλω να σας παροτρύνω με τη σειρά μου όταν βλέπετε τέτοια ή παρόμοια γεγονότα να δράτε ή να προσπαθείτε να βοηθήσετε με όποιο τρόπο μπορείτε, όπως η γυναίκα βγάλε το βίντεο και είδατε τι έγινε με αυτό το βίντεο. Θέλω να παροτρύνω και άλλους YouTubers με τη σειρά μου να βγάλουν τέτοια βίντεο, να αρχίσουν να βγάζουν λίγο βίντεο που θέλουν να περάσουν κάποιο μήνυμα, γιατί έχουμε πράγματα να πούμε εμείς οι YouTubers και έχουμε κόσμο να τα ακούσουν αυτά τα πράγματα. Αυτά από μένα, ελπίζω να πήρατε κάτι μέσα από αυτό το βίντεο. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε καλά, παιδιά. Γεια σας.